Φίλες και φίλοι, γεια σας. Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Χαρές! Τι να πούμε, όλος ο κόσμος χαίρεται. Λοιπόν, το ντύσιμο μου σήμερα φόρμες. Από το κατάστημα Ντίνα, στην Εφόρων 4. Η Εφόρων 4 βρίσκεται στα παλιά ψαράδικα των Σερών και εκεί θα βρούμε ρούχα για όλες τις ηλικίες, μικρά, μεγάλα, μεγέθη, για άντρες, για την οικογένεια, για παιδιά, για τα πάντα με λίγα χρήματα. Κάθε εβδομάδα νέες παραλαβές, ανανεωνόμαστε μέσα από τις αγορές που κάνουμε, νιώθουμε όμορφα, με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Κατάστημα Ντίνα στην Εφόρων 4. Ό,τι έχει σχέση με ανδρικό ντύσιμο, παρατσουκίδες στο Άνω Μητρού Σερών και τιμές βιοτεχνίας. Θέλετε να γίνετε γαμπρός, παθερός, κουμπάρος, παράγαμπρος, συμπέθερος. Παρατσουκίδες στο Άνω Μητρού Σερών και τιμές βιοτεχνίας. Για να εντυπωσιάσετε και να εισπράξετε τα εύσημα σε σπόρο ανδρικό ντύσιμο, ελληνικής ραφής, ένα είναι το όνομα. Παρατσουκίδες στο ανδρικό ντύσιμο, στο Άνω Μητρού Σερών και τιμές βιοτεχνίας. Καταστήματα Ζήρις Γκολτ. Δύο στις Σέρες, ένα στην Ξάνθη Καρολία 49. Νέο κατάστημα στη Δράμα Εμμανουήλ Παπά 11. Στις Σέρες το πρώτο επί της Μεραρχίας κοντά στα δικαστήρια και το δεύτερο στην Πλατεία Εμπορίου για εξυπηρέτηση του κοινού. Το παρελθόν δίνει λύση στο παρόν, το χρήμα επί τόπου. Μπορείτε με μεγάλη χυμήθεια να εκτιμήσετε τα χρυσοφικά στο χώρο σας χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να τα δώσετε εάν δεν το επιθυμείτε. Τα καταστήματα Ζήρις Γκολτ έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ιωάννης Τότσκος, στο Χωστό Σερών. Θέλετε να κάνετε αλλαγή στα πατώματα εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, laminate. Ιωάννης Τότσκος, στο Χωστό Σερών. Κουφώματα εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, ξύλινα, πλαστικά, γερμανικά. Ιωάννης Τότσκος, στο Χωστό Σερών. Ένα κατάστημα εμπιστοσύνης, συνέπειας, άριστο προϊόν και πάρα πολύ καλές τιμές. Ιωάννης Τότσκος στο Χωστό Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Κατάστημα Βούλανο Υγουργία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 21. Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ σπιτιού, μεγάλη ποικιλία σε υφάσματα, κουρτίνες και έχω προσθέσει και μια νέα υπηρεσία. Να έρθουν στον χώρο σας να ξεκρεμάσουν κουρτίνες, να πάρουν κουβέρτες, παπλώματα, μοκέτες, χαλιά, φλοκάτες, να πληθούν μεμονωμένα. Να απολυμανθούν, να αρωματιστούν και να τα ξανατοποθετήσουν από εκεί που τα έχουν πάρει. Κατάστημα Βούλανο Υγουργία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 21. Ο Χριστός μας φέρνει κοντά, κόσμο με Χαζηγεωργίου. Δύο νέα παιδιά, ο Βαλάντης και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης και ο Βαλάντης μας περιμένουν Ερμού 80 με νέες παραλαβές και κατά αποκλειστικότητα στις Σέρες. Ένα κατάστημα της εμπιστοσύνης, ό,τι πληρώνεις εκείνο παίρνεις. Κόσμο με Χαζηγεωργίου, Ερμού 80. Phoenix Hotel, άνοιξε και μας περιμένει καθημερινά στις 8.30 ώρα από την Πλατεία Ελευθερίας. Εντελώς δωρεάν, φεύγει το λεωφορείο, επιστροφή στις 1 η ώρα για να περάσουμε όμορφα τα βράδια μας με τα καφεδάκια μας, τα αναψυκτικά μας, τα ποτά μας, τα γεύματά μας, αλλά και μεσημεριανό γεύμα, φίλες και φίλοι. Εντελώς δωρεάν, Phoenix Hotel από την Πλατεία Ελευθερίας στις 8.30 ώρα καθημερινά και επιστροφή στις 1 η ώρα. Κάθε Παρασκευή κοντά μας έχουμε την Αργυρό την Ασπογαλία για να μας γυμνάσει, φίλες μου, και χαίρομαι πάρα πολύ από τα σχόλια που ακούω και μου λέτε ότι έχουμε βοηθηθεί, Στέλλα μου, πέσαμε κάτω και πώς θα σηκωθούμε, ο τρόπος που έδειξε η Αργυρό μαζί με σένα το κάναμε και εμείς και έτσι σηκωθήκαμε, τις πλάτες που γυμνάζουμε, άλλες κυρίες. Οπότε να την καλωσορίσουμε σήμερα να δούμε τι έχει να μας δείξει, φίλες και φίλοι. Καλώς όρισες, κορτσάρα μου, πώς είσαι? Μια χαρά εσείς. Δόξα Θεώ, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα γυμνάσουμε λίγο το τετρακέφαλο, λίγο πόδια για τις κυρίες που πονάνε τα γόνατα, που έχουν θέμα λίγο με... που παραπονιούνται για τα γόνατά τους και θα γυμνάσουμε αυτά. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε να καθίσουμε. Α, η ωραιότερη γυμναστική, φίλες μου. Καθιστές. Ωραία. Θέλω να είστε όσο πιο δυνατόν πιο μπροστά στο κάθισμα. Στο κάθισμα. Έτσι, μπράβο. Θέλω να κάτσετε, να έχετε τα χέρια σας δίπλα, ούτως ώστε να έχετε μια ισορροπία. Είτε εδώ, αλλά πιο πολύ μου αρέσει έτσι εδώ πέρα. Και θέλω να πάτε το ένα σας πόδι μπροστά.
από το άλλο. Ωραία. Λίγο λυγισμένο να είναι. Ελαφρώς λυγισμένο. Και από εδώ θέλω να το τεντώσετε το πόδι σας καλά, να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα πάνω και να το λυγίσετε ξανά πίσω. Θέλω να πατάει μόνο η φτέρνα σας κάτω. Μόνο η φτέρνα. Πάμε. Ανεβάζω και κάτω. Λυγίζω και τεντώνω. Μένω λίγα δευτερόλεπτα πάνω και λυγίζω και τεντώνω. Μένω λίγο και λυγίζω. Πάμε. Τεντώνω, ανεβάζω. Φτάνει. Πάμε, 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 πάμε. Μένω λίγο, έτσι εδώ να τρέμει το πόδι και λυγίζω. Πόσο κάναμε? Δεν μέτρησα. Πάμε, άλλα πέντε. Όχι, όχι, όχι. Από το άλλο πόδι. Άντε καλά. Από πέντε, φτάνω. Πάμε το άλλο πόδι. Κανονικά εσύ μην ακούτε, κυρία Στέλλα. Γενικά κάνουμε 10 με 15 επαναλήψεις, εντάξει. Φυλάκια, σε αγαπώ. Πάμε και το άλλο πόδι. Ένα. Και λυγίζω. Και πάνω. Λυγίζω. Πάνω. Λυγίζω. Πάνω, μένει λίγο πάνω, έτσι να τρέμει εδώ το πόδι και λυγίζω. Και πάνω. Λυγίζω. Πέντε, τα μέτρησα. Πέντε. Δεν μπορούμε να κάνουμε λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, καλά. Ωραία. Θέλω τώρα το άλλο πόδι ξανά. Τεντώνει μπροστά και το πάω πάνω κάτω. Ένα, δύο, τρει, τέσσερα, πέντε, έξι, 8, 9, 10, αλλά 10, αλλά 10, αλλά 10, αλλά 10, αλλά 10 κάντε εσείς κορίτσια, συνεχίστε. 6, 7, 8, 9, πάμε το άλλο πόδι. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, μην κλέβετε κυρία Στέλλα. Εγώ σου επιτρέπω. Το θέμα να το κάνετε κι εσείς μαζί μου. Δεν μπορώ από 20, πρώτη φορά. Ωραία, πάμε ξανά το άλλο πόδι. Τεντώστε το. Ναι. Και πάμε να κάνουμε μικρά κυκλάκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και τώρα την άλλη φορά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ωραία. Τώρα ωραία. Το άλλο πόδι. Πάμε και 1, 2, 3, 4, 5 και λίγη φοράς, 1, 2, 3, 4, 5. Σε αυτή την άσκηση προσπαθώ να έχω σφιχτή κοιλιά. Αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες ασκήσεις. Γιατί τις κάνεις καθιστή. Είναι πολύ ωραίες για τα πόδια, για τα γόνατα, σας πονάνε, είναι πάρα πολύ ωραίες. Πονάνε που και που. Που και που. Ωραία, πάμε τώρα να το βάλετε τα χέρια εδώ στη μέση. Σφίξτε καλά την κοιλιά σας, ανοίξτε λίγο πόδια και φέρετε τα λίγο πιο πίσω. Καθίστε λίγο πιο πίσω. Όχι τόσο πολύ, κλείστε τα λίγο. Πώς? Κλείστε τα λίγο. Κάπου, πού είναι το, η λεκάνη μου, εδώ, είμαστε. Εδώ είμαι, με βλέπεις από το πλάι, γι' αυτό που τα κόκαλα είναι η λεκάνη. Ανοίγω τα πόδια, σφίγγω το βουπό μου, ανεβαίνω ψηλά. Άφησε με να το απολαύσω. Ξαναπέστε το πέλο. Λοιπόν, πάτε λίγο πιο πίσω τα πόδια. Εκεί. Και ανοιχτά τα γόνατα. Σφίγγω που πω, ανεβαίνω ψηλά. Και... Τι λες καλέ, από εδώ το κάνω εγώ αυτό. Τι λένε ρε παιδιά. Είναι κάθισμα, είναι πολύ ωραία άσκηση. Πού βοηθάει? Στα γόνατα. Καλέ, δεν μπορώ να σηκωθώ. Σκύψε μπροστά. Έτσι, σφίξε το ποπό σου και ανέβα. Βλέπεις, ναι. Σηκώθηκες. Μπράβο, κύριε Στέλλα. Πίσω, πίσω και κάθομαι. Αυτό. Α, έτσι, μπράβο. λοιπόν, ούτε να καθίσουμε δεν ξέρω. Έτσι, ακριβώς. Βλέπετε. Αυτό, ναι. Τέλεια, πάμε ξανά. Σηκωθώ έτσι, αν δεν με έλεγες. Σκύβω λίγο μπροστά, σφίγγω ποπό, ανεβαίνω. Μπράβο και ξανά σκύβω. Σφίγγω ποπό, πέφτω. Πολύ συχνά κάνουμε το λάθος να περπατάμε και να πάμε στον καναπέ και να κάτσουμε κάπως έτσι. Αυτό είναι λάθος. Γενικά πρέπει να κάθεστε σωστά και να σηκώνεστε σωστά. Έτσι. Μπροστά, σφίγγω ποπό, ανεβαίνω. Ωραία. Άλλο σήκωμα κάνουμε έτσι. Πίσω.
ξυπνήσω. Αχ, είχα μια φίλη, μόλις άνοιγε τα μάτια, τάγκ από το κρεβάτι. Έπεφτε. Απότομα, απευθείας. Έπεφτε. Πάμε, ανεβαίνω. Και κάθομαι. Ωραία. Πάμε, άλλα δύο. Πάρα πολύ ωραία. Ανεβαίνω. Και κάθομαι. Τελευταίο. Σφίγγομαι που ανεβαίνω. Και κάθομαι. Πιάνετε και σποδηλική στήλη, ναι. Γυμνάζετε. Είστε ολόισια. Πάντως, πίσω είστε πολύ σωστοί. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να, αν έχετε και δίπλα σας μπουκαλάκια με νερό, ναι. Θα τα χρησιμοποιήσουμε τώρα, γιατί από εδώ θα τα έχετε δίπλα σας, θα σκύψετε, θα σηκωθείτε, θα ανεβάσετε τα βαράκια ή τα μπουκαλάκια με το νερό ή κονσέρβα ή ό,τι έχετε. Ανεβαίνω και κάτω. Εντάξει. Κάθαστε να δούμε. Εδώ. Στο πλάι. Και σφίγγω από πού ανεβαίνω βαράκια ψηλά. Κατεβάζω βαράκια, πέφτω. Ωραία. Αυτό πολύ ωραία. Τι άρεσε. Ωραία. Να μην άσκησε που σα άρεσε, κύριε Στέλ. Είναι γιατί είμαι καθιστή. Ωραία. Και κάνει καλό στα γόνατα. Ναι, ναι, κάνει καλό στα γόνατα. Για να μην πονάει το γόνατό μας, γενικά πρέπει να γυμνάσουμε το τρικέφαλο και ο τρικέφαλος γυμνάζεται με αυτές τις ασκήσεις. Εδώ ή με τα καθίσματα. Μάλιστα. Πάμε. Σφίγγω από πω, ανεβαίνω. Ή αν ανεβοκατεβαίνετε σκάλες, αλλά σωστά να τις ανεβοκατεβαίνετε σκάλες. Πώς. Πρέπει όλο το πόδι να πατάει στη σκάλα. Όλο το πόδι και να σκύβεται μπροστά. Μπροστά, για να γυμνάζεται. Μήπως πρέπει να βάζουμε και τα χέρια στο επόμενο σκαλοπάτι. Όχι. Ψηλώντας. Σε λίγο και θα πάμε. Τι τώρα. Αν δεν κάνουμε αυτή την άσκηση στο κάθισμα που είναι φανταστική. Είναι πολύ καλή σκηνή. Πάρα πολύ καλή. Πάμε. Μα σηκώνει, σφίγγει τον ποπό, σηκώνει σου αυτή και μετά κάθεσαι. Πω, στα γεράματα θα μάθουμε να καθόμαστε κιόλα. Έτσι είναι, σφίγγω ποπό για να σηκωθώ. Το ποπό, καλά. Έτσι, μπράβο. Και το ποπό σφίγγω για να έρθω μπροστά. Πάμε. Αργυρό μου, συγχαρητήρια. Ειλικρινά. Ωραία. Χαίρομαι, σας άρεσε. Φίλες μου, κάντε αυτή την άσκηση, είναι φανταστική. Είναι ξεκούραστη και πολύ βοηθάει. Ωραία. Πάρα πολύ. Ωραία. Τώρα, θέλω να μείνετε έτσι πάνω και να έχετε λίγο τα χέρια σας εδώ στο πλάι. Ελαφρώς έτσι. Ωραία. Και από εδώ θέλω να ανεβάσετε τα χέρια σας και κάτω. Πάνω, έτσι και κάτω. Τώρα, προσοχή σε αυτή την άσκηση. Δεν πρέπει οι ώμοι να ανεβαίνουν. Πρέπει να είναι προς τα κάτω. Το στήθος πρέπει να είναι έξω. Έτσι, ωραία. Και ανοίγω, κλείνω τα χέρια μου. Ωραία. Και κάτω. Μέχρι το ύψος του ώμου είναι καλά. Πιο πάνω δεν θέλω. Ωραία. Εδώ τι γυμνάζουμε. Γυμνάζουμε τον ώμο. Αυτό. Τραβάει γιατί. Γιατί δεν σου κάνει τόσο σκουτάλι στο σκληρόλι. Πού βρίσκομαι, μετράτε παιδιά. Εγώ δεν μετράω ποτέ. Ναι, δεν θα κάναμε 4. 5. Φτάνει. Αλλά πείτε ρε παιδιά, άλλο ένα. Στο κάνω δώρο. Ωραία, μπράβο, αυτό είναι. Έξω στήθος, κάτω η ώμη. Κατεβαίνω, μπράβο. Και ένα για τον Κωνσταντίνο. Μπράβο. Ωραία. Και ένα για τον Μουτσινά. Α, και ένα για τον Μουτσινά. Έλα, Νίκο. Ωραία, μπράβο, φωτογραφία. Τώρα, μην κάθεστε, γιατί κάθεστε. Μία τελευταία άσκηση. Άντε καλά, και καθιστή μπορούμε να την κάνουμε. Είδες, άμα τη ζορίζω, βρίσκει τρόπους.
Ωραία, θέλω να βάλετε τα χέρια σας εδώ κοντά. Να μην ξεκολλήσουν από τα, τα πλευρά, πίσω και κάτω οι ώμοι, και από εδώ θέλω να ανοίξετε τα χέρια σας εδώ. Είναι καλή άσκηση για και γυναίκες που έχουν τενοτητίδα πίσω εδώ πέρα. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η άσκηση. Έτσι, εδώ. Κοίταξέ με. Λίγο πιο πάνω τα χέρια. Έτσι. Και ανοίγω και κλείνω. Ανοίγω και κλείνω. Ανοίγω, κλείνω, ανοίγω. Ωραία, όσο ανοίγετε πιο πολύ, όσο μπορείτε πιο πολύ να ανοίξετε. Ωραία. Όλο το σύστημα δουλεύει. Τέλεια. Λοιπόν. Ναι. Όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου, συγχωρεμένος, για να μπορώ να τρώω σωστά σε ένα τραπέζι και να μην σηκώνω τα χέρια και πιάνω θέση στο τραπέζι, μου έβαζε δύο βιβλία εδώ και έτρωγα χωρίς να πέσω τα βιβλία. Αλήθεια. Για να τρως κομψά. Ω, ναι. Καλό. Πολύ καλό. Θα το θυμάμαι. Όχι, έτσι και να τρως. Έτσι. Ωραία, κομψά. Κομψά. Θα το θυμάμαι, κύριε Στέλλα. Ναι. Το καθόμαστε στο τραπέζι. Πρέπει να καθόμαστε σωστά και να τρώμε σωστά. Αλλά πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί. Αλλιώς φεύγουν τα χέρια εκεί. Και να μην το ξεχνάς. Ωραία. Θέλει μία. Πώς. Χέρια εδώ. Τώρα, ελάτε λίγο πιο μπροστά, καθίστε λίγο πιο μπροστά στην θέση. Κάθε φορά που θα σηκώνετε τα χέρια ψηλά, θα σηκώνετε και το ένα πόδι. Α, μάλιστα. Και κάτω. Τα χέρια θέλω να είναι στην ευθεία. Ευθεία, ωραία. Επίσης, δεν θέλω να πέφτουν οι καρποί, έτσι. Κυρία Στέλλα, το κάνει σωστά, πάμε. Ωραία, κάτω οι ώμοι, κάτω οι ώμοι. Δεν πάνε άλλο. Όσο μπορείτε πιο κάτω, να μην πέφτουν οι καρποί εδώ, να είναι στην ευθεία. Μπράβο. Τώρα ήταν τέλειο αυτό. Πάμε ξανά. Ωραία. Μπράβο. Μόνο το ένα πόδι κάνατε. Μόνο το ένα, τώρα θα κάνω το άλλο. Ωραία, πάμε το άλλο. Αχ, αχ, αχ. Ένα. Καψόνια, καψόνια. Και. Δύο. Και. Τρία. Και. Τέσσερα. Και πέντε. Ωραία. Το κάνετε πολύ σωστά. Και σε αυτή την άσκηση πολύ μπορείτε να πέφτετε πίσω, αλλά αυτό δεν το θέλω. Πρέπει να έχετε σφιχτή κοιλιά, να μένετε μπροστά και να κάνετε την άσκηση ωραία εδώ. Αλλά το κάνετε πολύ σωστά. Το έκανα. Ναι. Μαθαίνω εύκολα. Πάρα πολύ. Είμαι καλή μαθήτρια. Πολύ καλή. Σ' αγαπώ και φτάνει. Έχετε καλή αντίληψη, κυρία Στέλλα. Στις ασκήσεις. Αχ! Τι να σε κάνω, αργυρό μου. Λοιπόν. Αυτά από μένα. Αυτές οι ασκήσεις είναι για γόνατα που πονάνε. Ναι, ναι. Και για όσους έχουν εδώ την οντιδέδα στα χέρια. Ναι, ναι, ναι. Τόνισε, τα πες τα λίγο. Αυτές οι ασκήσεις που κάναμε σήμερα ήταν για εσάς που έχετε θέματα στα γόνατα ή κάποιες ή χονδροπάθειες και τα λοιπά ή κάποιες τενοντιτίδες στους ώμους. Είναι πολύ καλές αυτές οι ασκήσεις, μπρος πίσω και αυτές. Και τα καθίσματα που κάνω. Και ξεκούραστες και ωραίες. Ναι, ειλικρινά μου άρεσε σήμερα. Ωραία, χαίρομαι. Αχ, σε ευχαριστώ πολύ, Αργυρό μου. Πες, κορίτσι μου, πού έχεις το... Το γυμναστήριο. Γυμναστήριό σου, τα τηλέφωνά σου, ποιες ώρες είσαι εκεί, ποιες ηλικίες αναλαμβάνεις. Το γυμναστήριο λέγεται Motivation Fitness by Αργυρό. Είμαι στη Δυτική Στράκης 19. Το τηλέφωνο μου είναι 2321052874. Είμαι εκεί συνήθως από τις 9 το πρωί μέχρι 1 και μετά ξαναπάω 3 με 9. Ηλικίες από 4 χρονών μέχρι και
80, να πω. Όλες οι ηλικίες. Όλες οι ηλικίες. Περισσότερο μας ενδιαφέρει η δική μας ηλικία πλέον. Από τα 50 και πάνω. Για να μην φτάσουμε, να μην μπορούμε να περπατήσουμε, να αυτό μην δούμε σκάλες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό ακριβώς, κύριε Στέλλα, μπράβο. Χάρηκα πάρα πολύ, Αργυρό. Σε εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Επίσης. Και επίσης ένα ωραίο υπόλοιπο απόγευμα. Επίσης. Καλά. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, σήμερα Παρασκευή. Θα πάμε για χορηγούς και μετά Κωνσταντίνα. Νανοφίλτρο λοιπόν, για να μπορούμε να πίνουμε καθαρό νερά και να κρατάει τα βλαβερά στοιχεία, να μην καταστρέφεται με το ζεστό νερό, και να πλένουμε φρούτα, λαχανικά, να το βάζουμε στο φαγητό μας και θα δείτε ότι η διαφορά είναι φανταστική. Για όσους παίρνουν φάρμακα, για τις γυναίκες που περιμένουν μωρό, γίνεται καλύτερη απορρόφηση των φαρμάκων με τον Νανοφίλτρο. Η εταιρεία με δύο καταστήματα στις Σέρες, ένα και στην Αλεξανδρούπολη το δεύτερο. Στις Σέρες επί της Βενιζέλου 63 και στην Αλεξανδρούπολη Βενιζέλου 60. Νανοφίλτρο με τον Αραγωνίτη, το Ρώσικο. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, γιατί αυτό δεν καταστρέφεται με το ζεστό νερό, φίλες μου. Λοιπόν, δεν πρέπει να μείνει καμία βρύση χωρίς ένα τέτοιο υπέροχο Νανοφίλτρο στην υγειά μας. Τι κάνετε? Καλώς όρισες, κορσάρα μου όμορφη. Καλά είστε? Καλά, κοπελάρα μου, εσύ πώς είσαι? Μια χαρά, πολύ καλά. Εδώ μαζί δεν θα είμαστε ωραία. Θα είναι. Πολύ ωραία. Τι θα μας κάνεις σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε σουφλές σοκολάτας μοελέ. Το αυθεντικό, να το πούμε. Αυτό που γίνεται αυτό που από τρέχει μέσα. Σοκολάτα από μέσα. Αχ, το γλυκό μου, όπου και να πάω αυτό παραγγέλνω. Πολύ μ' αρέσει έτσι όπως γίνεται. Πολύ χαίρομαι. Πάρα το πολύ. Πετύχαμε άρα. Το πετύχαμε. Τέλεια. Πάρα πολύ λοιπόν, ωραίο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να μονάψετε το μάτι, όχι πάρα πολύ δυνατά. Αυτό εκεί, εδώ που έχουμε το κατσαρολάκι. Περίπου στην πέση. 7, 9 είναι, δηλαδή στο 5. Ναι, 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 βάλτε το στο 5. Θα βάλουμε το βούτυρο μέσα, να λιώνει. Να το βοηθήσουμε λίγο. Θερμοκρασία εδώ με τόσα φώτα, όσο να είναι. Ωραίο βούτυρο γελαδινό από τον Κονταξή, στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Λοιπόν, τώρα εδώ. Όση ώρα έτσι θα λιώσει το βούτυρο, βάστε το λίγο για να πιάσουμε τη θερμοκρασία και να μην... Λοιπόν, εδώ βάζουμε τα αυγά, να πω ότι εμείς κάνουμε τη μισή δόση από αυτή που έχουμε δώσει, έτσι, από αυτή που έχουμε δώσει να γράψει. Ναι, ναι, ο κόσμος. Κάνουμε τη μισή. Έχουμε γι' αυτό δύο και βλέπετε. Αυγά. Είναι δύο και κάτι. Είναι λίγο παραπάνω, δηλαδή... Την ολόκληρη δόση είναι περίπου 5 αυγά, να πούμε. Εδώ είναι 2, έχουμε κάνει τη μισή. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Γεια σας. Η Αλίκη είμαι. Γεια σου, Αλίκη μου, κρουτσάρα. Σ' ακούω τι καλύτερα. Τι κάνετε? Είναι καλά. Δόξα τω Θεώ, δεν κοιτάς τι γλυκό θα κάνουμε σήμερα? Ναι, ναι, το βλέπω. Ήθελα να με παρακαλέσω την Κωνσταντίνα κάποια μέρα να μας κάνει και μία γαλατόπιτα. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί έχω ένα βιβλίο, είναι από ένα ζευγάρι Κρήτες, από την Κρήτη, που το φτιάξαν αυτό, πριν πολλά χρόνια το έχω πάρει, και έχει γαλατόπιτες και το μέρο τηλέφωνο τον κύριο Στυλάκη. Και λέω, ποια είναι από όλες φτιαγμένες, αυτή τις δοκιμάζουν και μετά τις γράφουν. Η καλύτερη, λέει, είναι η μακεδονίτικη. Α, θα το πούμε ότι θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, θα κάνουμε τη γαλατόπιτα. Ναι, την Παρασκευή. Το... Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αλίκη, με φίλο ήταν η γαλατόπιτα. Άκουσε με. Ναι, να ρωτήσουμε αν ήταν με φίλο. Ήταν με φίλο ή χωρίς? Τι λέει? Ήταν με φίλο ή χωρίς? Έχει και με φίλο, έχει το Γιαννιζόν, έχει αυτή που διάβασα και μου άρεσε, είναι η Σαρακατσάνικη.
Λοιπόν, πάρα να πούμε ότι εμείς θα δείξουμε είναι με φίλο. Εμείς θα δείξουμε με φίλο. Εγώ την κάνω με φίλο. Αυτή είναι με φίλο. Ναι. Αλλά έχει και χωρίς φίλο. Έχει. Εμείς θα δείξουμε αυτήν με φίλο. Με φίλο. Και μια άλλη φορά κάνουμε. Ναι, θα κάνουμε και αυτή χωρίς. Αυτή θέλουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας. Να είστε καλά, κορσάρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και σε εσάς. Το ίδιο. Λοιπόν, λίγο... Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Το χτύπετε το δίδυμο. Χτύπετε το δίδυμο όντως. Γεια σου, Βαγγέλη. Τι κάνετε. Κουσταντίνα. Καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ. Άντε, ωραία. Τι καλό. Καλά δεν μας κάνει πάλι σήμερα, με σοκολάτα. Σουφλέ, σουφλέ, ναι. Α, μάλλον, ωραία, άντε, ωραία. Κοίταξε, τώρα με είπες ότι έχεις πολλά κελά, δεν μην γίνεις και ντουλάπα. Μα είμαι τρίφυλλη, ντουλάπα είμαι. Είσαι ντουλάπα. Τρίφυλλη. Δεν μου λες δίφυλλη, τρίφυλλη, φτάφυλλη. Τι να κάνουμε. Μ' αρέσει να σε πειράζει, Βαγγέλη. Ξέρω ότι δεν παρεξηγείσαι. Όχι, 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 άντε. Να σας δω. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Το ίδιο και σε σένα. Καλό βράδυ, φιλάκια. Φιλάκια, γεια σου. Θέλω να μου χαμηλώσετε λίγο. Χαμηλώστε. Στο πέντε. Θα ρίξουμε και τη σοκολάτα και ανακατέψτε λιγάκι για να μην. Και αυτή είναι από τον Κουνταξί, τον Νίκο. Εδώ εγώ λίγο ανακατεύω. Δεν χτυπάς, απλώς ανακατεύεις. Όχι, στο χέρι γίνεται αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Και θα ρίξουμε την άχνη. Να διαλυθεί η άχνη μας. Να μην έχουμε σβολάκια μέσα. Και εδώ λιώνει πολύ ωραία. Mm-hmm. Οι σταγόνες είναι η κουβερτούρα. Ναι, λιώνουν αμέσως. Γι' αυτό προτιμάμε τις σταγόνες. Ναι, είτε αυτές τις ψηλές, είτε λίγο πιο μεγάλες, αλλά μας κάνουν σταγόνες, τη δουλειά μας εύκολα. Πιο εύκολη. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα. Πάλι η κυρία Λίκη είμαι. Η κυρία Λίκη, η Λίκη είμαι. Ναι. Ξέχασα να σε πω ότι το στομάχι σου χάθηκε. Το στομάχι σας χάθηκε. Το στομάχι σου... Χάσατε κιλά. Ισοπαίδωσε. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλίκη μου. Η γυμναστική μου κάνει σε ωφέλησε. Ναι, ναι, εκεί. Αλήθεια, συνέχισε, συνέχισε. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Να είσαι καλά και χαίρομαι που το έχεις προσέξει. Λοιπόν, τώρα κυρία Στέλλα να κλείσουμε το μάτι, να το πάρουμε αυτό. Θα λιώσει σιγά σιγά. Νομίζω ότι είναι σχεδόν έτοιμο βέβαια. Το κλείνω. Ναι, το κλείνετε. Εξακολουθώ να ανακατεύω όμως. Ναι. Λοιπόν... Έχει λίγο ακόμα έτσι. Θέλει έτσι, λίγο ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει και με ζεστό το μάτι. Αλλά δεν να μας ψηθεί. Να μην... Ναι, 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 γιατί θα μας ψήσει τα αυγά μετά. Ναι. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη συνταγή. Και τα εγγόνια να βάλεις να το ανακατεύουν, το κάνουν ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εύκολο. Λοιπόν, για να το δω λίγο αυτό. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, εσείς τώρα θα μου ρίχνετε εδώ σιγά σιγά για να ανακατεύω. Ωραία. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να μυρίζει. Όπου μπαίνει σοκολάτα. Ναι, έτσι. Όλα είναι πιο όμορφα. Το αγαπημένο όλων. Να πάρω λίγο τη Μαρίζ, να μην χάσουμε ναι, υλικό. Ναι. Υπάρχει λαός που θα το καθαρίσει εδώ. Υπάρχει, λέει.
μία μέρα να μας βγάλουν την ώρα που τελειώνει η εκπομπή για να δείτε τι γίνεται, φίλες μου. Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε αυτό εδώ και θα πάρουμε αυτό. Θα πάρουμε το αλεύρι. Ναι. Αυτό δουλεύουμε στο χέρι, να πούμε. Με μαρίζ. Ναι, ναι. Με κυκλικές κινήσεις, όπως έχουμε ξαναπεί, ναι, για να μην χάσουμε τον αέρα. Εσείς, κυρία Στέλλα, ξέρετε τι θέλω να μου κάνετε. Πού να ξέρω, δεν μου πεις, κοπέλα μου. Λοιπόν, εδώ στο ταψάκι, ναι, θα σας το δώσω πριν συνεχίσω, να μου βάλετε τα θικάκια μας, να βάλετε και μέσα στα θικάκια βούτυρο, το σπρέι μας, για να μπορέσουμε να τα ρίξουμε μετά. Ωραία. Μεγάλη ευκολία. Πάρα πολύ. Εγώ την έχω υιοθετήσει. Και επειδή πάντα την πατώ, έχω λιώσει βούτυρο εδώ για αυτή τη διαδικασία. Και μετά μου είπατε ότι έχουμε το σπρέι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, κυρία Κατίνα. Κυρία Στέλλα και κυρία Κωνσταντίνα, γεια σας. Κωνσταντίνα, και το όνομα της κόρης μου της μεγάλης, γεια. Πώς είσαι. Κούκλης μου. Πολύ καλά, εσείς. Εσύ πώς είσαι. Κι εγώ καλά, κι εγώ καλά. Ανάλογα την ηλικία που είμαι, κάνω κουράγιο, ό,τι μπορώ κάνω. Τι να κάνουμε. Αφού κάνεις τα πάντα, βρε κύριε Κατίνα. Δεν κάνω τώρα τα πάντα, δεν μπορώ. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Όλη η οικογένεια καλά. Όπως θα φέρνει και ο Θεός, τι να κάνουμε. Χαρήκα που τα είπαμε. Καλό απόγευμα. Καλά να είστε. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Το ίδιο και σε σένα, κύριε Κατίνα μου. Ευχαριστώ και εγώ. Χαρήκαμε που μιλήσαμε μαζί σου. Γεια σου. Λοιπόν, τώρα θέλω, κυρία Στέλλα, ένα κουταλάκι. Σιγά. Πες πρώτα πώς λέγεται αυτό το ωραίο, το γλυκό. Μοελέ. Είναι εύκολο. Μοελέ. Μοελέ, ναι. Σοηλέ, μοηλέ, μοηλέ. Είναι το μελάτο, ουσιαστικά. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε λίγο κακάο. Και αυτό από τον, από τον Κονταξία. Ναι. Από κάτω στη βάση, ε. Τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα το κάνουμε έτσι. Να πιάσει τα τυχώματα. Ψεκάσαμε τα τυχώματα. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, θα το ρίξουμε εδώ. Βλέπετε πώς γίνεται. Να πιάσει γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να την κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να πούμε. Απλώς, μάλιστα, είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να ξεφορμάρουμε μετά. Μάλιστα. Και γιατί δεν τα αφήνεις όλο μέσα. Ορίστε, γιατί μετά πικρίζει. Ας είναι γλυκό και πικρό, είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως η ζωή. Πικραίνεσαι και μετά γλυκαίνεσαι. Γλυκαίνεσαι, μετά πικραίνεσαι. Να το αφήσουμε μέσα. Μένα δεν θα με πείραζε καθόλου. Θα έχει πολύ σκόνη μετά κάτω. Θα έχει, ε. Ωραία. Δεν θα το αφήσουμε. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, φανταστικά. Και το τελευταίο. Ο φούρνος μας πάντα προθερμασμένος. Είναι προθερμασμένος στους 200. Στους 200. Να πούμε ότι τα μοελέ τα ψήνουμε πολύ λίγο χρόνο. 10 λεπτά. 8 λεπτά. 8. Είναι αρκετά.
τις αντιστάσεις όμως, μάλιστα, όχι αέρα. Να πάμε να δούμε υλικά και να πάμε μετά να το προσθέσουμε. Βεβαίως. Πάμε βεβαίως, να δούμε υλικά και επιστρέφουμε. Φίλες μου, για τον ανοφίλτρο που δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι, από καμία βρύση. Είναι το μοναδικό ρώσικο φίλτρο με τον αραγωνίτη που δεν καταστρέφεται από το ζεστό νερό. Αλλάξτε τα πάντα στο σπίτι σας. Και να πούμε, Κωνσταντίνα μου, συγγνώμη αγάπη να πούμε, μου. Βέβαια. Να πούμε για την κουζινομηχανή. Ελάτε να μαγειρέψετε. Βάλουμε σε κλήρωση. Κι αν δεν έρθει και καμία και έρθει μία, θα της χαρίσω μία καινούργια κουζινομηχανή για να κάνει τα πάντα στο χώρο της. Προχωράμε, Κρουτσάρα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, να βάλουμε στα φορμάκια μας. Να πούμε ότι δεν φουσκώνει ιδιαίτερα. Να απογοητευτείτε δηλαδή. Τι αλεύρι βάζουμε? Αλεύρι μαλακό. Μαλακό. Ό,τι φουσκώνει, φουσκώνει από το αυγό. Ναι. Μάλιστα. Βλέπετε όμως ότι σαν μείγμα έχει μέσα φυσαλίδες. Αν το προσέξετε. Ναι. Μέσα έχει φυσαλίδες, που σημαίνει ότι έχει αέρα. Αυτό το δημιουργούμε και ανακατεύοντας το αλεύρι με τη Μαρίζ. Όπως και το φύλλο όταν το στρώνουμε στην πίτα, δεν το πατάμε. Να έχει αέρα, δεν το πατάμε. Να έχει κενά αέρος. Έτσι. Αντιστάσεις. Αντιστάσεις στους 200. Για 8 λεπτά. Για 8 λεπτά. Θα βγούνε, θα τα δείξουμε κιόλας, θα προλάβουμε να τα δείξουμε ψημένα. Να πούμε ότι θα τα βγάλετε, δεν θα τα τσιμπήσετε αρχικά, δεν θα τα δοκιμάσετε να δείτε αν έγιναν. Για να πετύχουμε το αποτέλεσμα, αυτό το υγρό που έχουν μέσα τα μοελέ, όταν το βγάζουμε από το φούρνο, μας φαίνεται λίγο ομό. Κουνιέται δηλαδή στο κέντρο. Ναι. Μην το φοβηθείτε, έτσι πρέπει να είναι. Δεν το αφήνουμε να ψηθεί παραπάνω, γιατί σφίγγει μετά. Στεγνώνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και θα είναι σαν ένα συνηθισμένο κέικ μετά. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε αυτό το υγρό μέσα. Λοιπόν, έτοιμο. Σταυρώνω. Το σταυρώνουμε. Έτσι, μπράβο. Και μπαίνει στο φούρνο. Και γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, φίλες μου. Ναι, να το πάρα πούμε πολύ αυτό. Γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μία κρεμούλα, να το πούμε, γιατί δεν θα είναι ακριβώς σαντιγί, δεν θα είναι σφιχτή. Είναι λίγο ρευστή, σαν γιαούρτι αυτό που θα κάνουμε. Είναι κρέμα γάλακτος, δεν έχουμε βάλει τίποτα μέσα. Αν θέλετε κάποιο αρωματικό, αυτό είναι στη διάθεσή σας. Το χτυπάμε ελαφρά. Δεν είναι φυτική. Είναι ζωική. Ζωική. Ζωική, ναι. Άγλικη τελείως, να πω λίγο το μίξερ. Και χτυπάμε να γίνει σαν γιαούρτι. Μάλιστα. Δεν την αφήνουμε να σφίξει. Thank you.
διακόψω για να πω ότι η ζωική κρέμα γάλακτος αργεί να φουσκώσει. Ναι. Μην νομίζετε ότι έχει, είναι χαλασμένη και όλα αυτά. Αργεί, αλλά παίρνει πολύ γρήγορα, σφίγγει πολύ γρήγορα. Θέλει λίγη προσοχή. Συνεχίζω. Να είναι λίγο ρευστή. Μάλιστα. Θα την αφήσουμε λιγάκι και μόλις βγουν και τα σουφλεδάκια μας, έχουμε και κάποια έτοιμα, θα σερβίρουμε όλα μαζί. Πολύ ωραία, να κάνουμε κληρώσεις τότε. Βεβαίως, να κάνουμε. Κωνσταντίνε, να κάνουμε κληρώσεις. Ναι. Από το 1 έως το... να τα βρεις. Εγώ να σου πω κάτι, στην Αλίκη που πήρε τηλέφωνο και είναι αδιάθετη, θα τη χαρίσω μία σκούπα από αυτές που... Τις εύκολες. Τις εύκολες. Αλίκη μου, για να σου κάνω τη ζωή εύκολη. Έχουμε ένα ζευγάρι παντόφλες. 407. Δεν κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πες ένα νούμερο. Να πούμε το 350. 350, ένα ζευγάρι ανδρικές παντόφλες από το Καρουζέλ. Είναι η κυρία Σοφία την Κομοτινή. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, μπορεί να βρει κάποιον τρόπο να δει να τις πάρει. Okay. Λοιπόν, τώρα 2 μονόλιτρα ηλιέλαιο πρωτεύς από Χατζεραπίδη, πλατεία Εμπορίου 20. Ένα νούμερο. Το 272. Το 272. Κυρία Μοσχοπούλου Αναστασία. Μοσχοπούλου Αναστασία παίρνει το ηλιέλαιο πρωτεύς. Έχουμε από τον Κονταξί καρτελάκι. Είτε θέλετε κατά ύφη, είτε θέλετε για φίλο. Πίτες, για να το παραλάβετε. Ένα νούμερο ακόμη. 134. 134. Δική σας επιλογή τι θα πάρετε. Η κυρία Σουλτανίδου. Δεν έχει το μικρό μηδέν, θα δει το τηλέφωνο. Η κυρία Σουλτανίδου είναι η τυχερή. Και προϊόντα από το Αλεύρι Μάνα, ένα ακόμη. Το 94. Το 94. Η κυρία Σωτηρία Παρθενίδου, προϊόντα από το Αλεύρι Μάνα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ Κορτσάρα που κάναμε τις κληρώσεις. Άρα λοιπόν τώρα εμείς πάμε για υλικά χορηγούς, επιστρέφουμε για να τα σερβίρουμε κιόλας. Πολύ ωραία.
Ένα θα φάω. Θα φάτε. Οπωσδήποτε. Έχουμε και κρύα. 8 λεπτά. Εγώ βγήκανε κιόλας. Μέχρι να κάνουμε κληρώσεις, μέχρι να πάμε στη διαφημίση. Κάναμε κληρώσεις. Έγιναν αυτά. Είδες. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή έχουμε κρύα, γιατί ναι, αυτά τώρα δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, να δείξουμε όμως ότι έχουν κάποια υγρασία στο κέντρο. Αυτά. Μην τα φοβηθείτε. Δεν είναι ομά. Εμείς θα βγάλουμε τα κρύα. Εμείς θα βγάλουμε τα κρύα. Λοιπόν. Βγάλουμε ένα αυτό. Για να μην έχουμε κανένα ατύχημα σηκώνω το πιάτο. Θα βάλουμε δύο στο καθένα. Θα δείξουμε δύο διαφορετικούς τρόπους πώς μπορούμε να το σερβίρουμε. Αυτό. Και ένα αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε από δίπλα σας ένα κουταλάκι. Ορίστε. Βάλουμε πρώτα την κρέμα γάλακτος που έχουμε χτυπήσει. Να τη δείξουμε ότι είναι έτσι σαν γιαουρτάκι. Λοιπόν, και ρίχνουμε έτσι λίγο να τρέχει, έτσι πρέπει να είναι, έτσι σερβίρεται κανονικά, να πούμε. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Εμείς κρατάμε εδώ και την υπόλοιπη, μόλις κρυώσουν τα... Τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τώρα αυτά να τα κόψουμε μέσα, θα τρέξει η σοκολάτα. Θα το κόψουμε. Να βάλουμε και το παγωτό. Το αγαπημένο. Για δώστε μου και το άλλο κουταλάκι. Να βάλουμε και το παγωτό. Θα το βάλουμε δίπλα το παγωτό. Κάνε ό,τι νομίζεις. Ή να το βάλουμε εδώ. Βάλ το επάνω έτσι και. Θα βάλουμε και λίγο δίπλα. Γιατί εμείς μετά τα τρώμε κιόλας. Εδώ. Γεια σα, ρε Κωνσταντίνα. Δεν παίζει σε κορίτσι μου. Μπράβο. Εγώ δεν τρώω γλυκά, θέλω να δοκιμάσω τώρα. Εννοείται θα δοκιμάσω. Είναι που δεν τρώει γλυκά. Όλοι έτσι λένε στην αρχή. Αμάν, αμάν, αμάν. Λοιπόν, θα το βάλουμε όλο. Εννοείται τώρα. Γιατί ξέρω ότι σας αρέσει το παγωτό. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που δεν τρώει παγωτό? Ναι, υπάρχει. Θα σας πω εγώ. Λοιπόν, να το κόψουμε. Εννοείται. Και ας ελπίσουμε να μην μας απογοητεύσει. Θέλω ένα πιρουνάκι, κάτι να το ανοίξω. Γιατί το βλέπω ότι θα μας απογοητεύσει. Το ζεστό θα τρέξει, βρε κορίτσι. Το ζεστό κορίτσι θα τρέξει. Βάλε ένα ζεστό, βρε κορίτσι. Φέρτε μου να βάλουμε το ζεστό. Βάλε ένα ζεστό να τρέξει. Φέρτε, θα βάλουμε το ζεστό. Σου δώσω ένα πιάτο. Δώστε και ένα πιάτο. Μα, εμένα αυτό μ' αρέσει. Που το κόβεις και τρέχει. Βάλτε. Μην βάζεις τίποτα από πάνω, μόνο αυτό. Να το. Τελείωσε. Τέλειο. Άνοιξε το καλά. Το βλέπετε. Ναι. Που έχει εδώ την υγρασία. Τέλειο. Αυτό είναι. Αυτό. Άνοιξε το, κούκλα μου, στη μέση να φανεί καλά. Να το. Να το. Τέλειο. Δείτε το. Και μπορεί να ήθελε και λίγο λιγότερο. Αυτό βέβαια έχει να κάνει αναλόγως με το φούρνο πάντα, έτσι, συμφωνώ, πόσο δυνατός συμφωνώ είναι. Συμφωνώ. Κωνσταντίνα μου, συγχαρητήρια κουρτσάρα μου. Ξαναπέσω πώς λέγεται αυτό ολόκληρο. Μοελέ. Σουφλέ σοκολάτας μοελέ. Μοελέ. Σολέ μοελέ. Εάν δεν θυμόσαστε το μοελέ,
Πείτε το μποϊλέ. Το ίδιο πράγμα είναι. Πείτε σουφλέ σοκολάτας από αυτό που τρέχει και θα το καταλάβουμε. Κοστάρα μας συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για όλα. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Ναι. Με γαλατόπιτα όπως είπα. Με γαλατόπιτα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλό απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Φιλάκια, bye bye.